Το νομοσχέδιο αυτό έχει καταστροφικό χαρακτήρα. Είναι παράνομο στη συνείδηση του περισσότερου λαϊκού κόσμου και ζητάμε την απόσυρσή του, έστω και την τελευταία στιγμή. Το ίδιο ζητάνε οι περισσότεροι και κυρίως οι εργαζόμενοι όλων των περιφερειακών ενωτήτων της περιφέρειας Θεσσαλίας με όλες τις σχέσεις εργασίας όλων των υπηρεσιών και έχουν κηρύξει στάση εργασίας. Έτοιμά τους να μην προχωρήσει η μεταφορά υπαλλήλων της περιφέρειας σε μια ανώνυμη εταιρεία στον ΟΔΙΘ ΑΕ, ούτε να αλλάξουν οι εργασιακές σχέσεις και να μην προχωρήσει η ιδιωτικοποίηση και εμπορευματοποίηση του νερού με τη δημιουργία του ΟΔΙΘ ΑΕ. Καταθέτω τις ανακοινώσεις της Ομοσπονδίας τους στα πρακτικά. Τι κάνει όμως τόσο αποκρουστικό αυτό το νομοσχέδιο? Πρώτον, ιδιωτικοποιεί με μεγαλύτερες ταχύτητες το νερό. Γιατί η ιδιωτικοποίηση, μερική ιδιωτικοποίηση, έχει ξεκινήσει εδώ και πολλά χρόνια με τη συμβολή όλων των κυβερνήσεων Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ 1, ΣΥΡΙΖΑ 2 και ας διαμαρτύρονται σήμερα. ΕΙΔΑΠ και ΕΙΔΑΘ έγιναν ανώνυμες εταιρείες και μπήκαν στο χρηματιστήριο το 2000. Δεν είχαν διαμαρτυρηθεί, αντίθετα το βοηθήσανε. Έτσι μετατρέπεται το νερό σε εμπόρευμα, αν και πρέπει να είναι κοινωνικό αγαθό, αφού ο άνθρωπος δεν μπορεί να το στερηθεί. Προωθείται όμως σήμερα ταχύτατα. Με την βοήθεια και το στρατηγικό σχέδιο ανασυγκρότησης της Θεσσαλίας, της Ολλανδικής εταιρείας που το ανέλαβε και που διαχειρίζεται τεράστια κεφάλαια με σκοπό το κέρδος των πολυεθνικών πελατών της. Θα μοιράζει δουλειές. Γι' αυτό δημιουργείται αυτός ο οργανισμός ΑΕ που συγκεντρώνει τις ευθύνες και αρμοδιότητες που ασκούσαν κρατικοί φορείς, τοπική και περιφερειακή διοίκηση και κυβέρνηση. Θα αναθέτει τις μελέτες και κατασκευές κάθε είδους που σχετίζονται με τα νερά σε εταιρείες και ομίλους που θα εκτελούνται με κριτήριο την κερδοφορία τους. Απορροφά πλήρως τους ΓΟΕΒ και το ΕΒ της Θεσσαλίας και είναι πιλωτικά βεβαίως αυτά τα σχέδια, γι' αυτό υπάρχουν τόσες διαμαρτυρίες και ειδικά από το ΕΒ από ολόκληρη την Ελλάδα. Εγχωρεί επίσης το συντονισμό και συνεχή επίβλεψη της εφαρμογής των μέτρων των αντιλαϊκών οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το νερό, όπως και τα αντιπλημμυρικά, το δίκτυο άρδευσης, έμεσα και της ίδρευσης. Δηλαδή, τα πάντα. Προκλητικός όμως και απεχθής ο τρόπος που επιλέγεται. Αφού αντιμετωπίζεται την καταστροφή ως επενδυτική ευκαιρία, το νερό ως εμπόρευμα και τον αγώνα επιβίωσης των αγροτών ως εμπόδιο. Μάλιστα, 7 μήνες μετά την καταστροφή δεν έχετε δώσει το σύνολο των αποζημιώσεων. Ντροπή, γιατί μέχρι και έμφυα στείλατε σε κατεστραμμένους πλημμυροπαθείς που δεν έχουν σπίτι να μείνουν. Επίσης, η χρηματοδότηση των επιλέξιμων έργων και η διαχείριση υδατικών πόρων δεν θα γίνεται με κριτήριο εξασφάλισης φτηνού και ποιοτικού νερού στους κατοίκους ή την προστασία της περιοχής από πλημμύρες, την εξασφάλιση αρδευτικού νερού στους αγρότες ή την ικανοποίηση λαϊκών αναγκών, την προστασία της ζωής, της λαϊκής περιουσίας, της πρωτογενούς παραγωγής και την προστασία του περιβάλλοντος. Όλα αυτά θα γίνονται με βάση τα εγκληματικά κριτήρια του κόστους ωφέλους και των αντοχών της οικονομίας που άφησαν τον κάμπο στο έλεος των πλημμυρών. Άρα, απ' τη μια υπονομεύεται την ολοκληρωμένη διαχείριση των νερών προκειμένου να εξασφαλιστεί η κερδοφορία των ομίλων και απ' την άλλη θα ελέγχει τα πάντα. Μέχρι την πράσινη και φύη γεωργία που ξεσήκωσε και έβγαλε στους δρόμους και στα μπλόγκα τους αγρότες σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί επιταχύνει το ξεκλήρισμα των βιοπαλλεστών αγροτοκτηνοτρόφων
τη συγκέντρωση της γης και παραγωγής, την ένταση της εμπορευματοποίησης των υδάτων και την αύξηση του κόστους άρδευσης και ίδρευσης. Δεύτερον, αντιμετωπίζεται τα δάση μόνο ως βιομάζα εμπόρευμα και εγχωρείται τη διαχείρισή τους σε ιδιώτες, σε ξυλοβιομήχανους και ξυλεμπόρους. Για το κέρδος θα εντατικοποιήσουν την απόλυψη μάζας, δηλαδή δέντρα με υλοτομίες, κλαδιά, θάμνους και άλλα, για δημιουργία πάλετ που θα μοσχοπουλήσουν, αγνοώντας και περιφρονώντας τη σημασία τους στον εμπλουτισμό των εδαφών με οργανική ουσία, τη στήριξη των εδαφών στην ισορροπία του υπογείου υδροφόρου ορίζοντα, αλλά και τις αρνητικές επιπτώσεις στην άγρια πανίδα και όρνηθο πανίδα από την καταστροφή των βιοτόπων τους. Δεν σας ενδιαφέρουν ως οικοσυστήματα και η εγχώρηση της ληστρικής διαχείρισης της κρατικής δασικής περιουσίας εντείνει την εκμετάλλευση των δασών και δεν εξασφαλίζει την προστασία τους από τις δασικές πυρκαγιές. Εξάλλου, η απολυπτόμενη βιομάζα και μεταφορά της δεν ελέγχεται από τη δασική υπηρεσία που έχει σήμερα τον έλεγχο, την πετάτε απ' έξω. Θα πιστοποιείται από ιδιώτες που θα πληρώνονται από τους ξυλοβιομήχανους, αλλά και τα υβριδικά σχήματα που επικαλείστε και προσπαθείτε να εμφανίσετε ισότιμους τους δασικούς συνεταιρισμούς με τους ξυλοβιομήχανους, είναι για να συγκαλύψετε το στόχο σας. Δηλαδή να τους μετατρέψετε σε φτηνούς υπερεργολάβους των ξυλοβιομηχάνων και ξυλεμπόρων. Γιατί το κάνετε? Μα γιατί η αύξηση της βιομάζας είναι στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε το 2050 να είναι η τρίτη στην κατάταξη του ενεργειακού μείγματος στη βιομηχανία. Ταυτόχρονα, μειώνεται ο αποθηκευμένος άνθρακας και θα το εμπορεύονται κερδοφορώντας και από το εμπόριο ρήπων. Και επιπλέον θα τους χρηματοδοτείτε. Κατά τ' άλλα, φτιάχνετε φιέστες για την αντιπυρική περίοδο εν ώψη των ευρωεκλογών, όταν τα δασικά οικοσυστήματα τα θεωρείτε εμπόρευμα και όχι κοινωνικό άγαθο. Τρίτον, αυθαίρετη δόμηση. Δεν την αντιμετωπίζετε ως κοινωνικό πολεοδομικό πρόβλημα στη βάση πραγματικών αναγκών για λαϊκή στέγη. Γι' αυτό συνεχίζετε με διατάξεις που αφορούν κυρώσεις, όπως η κατεδάφιση, πρόστιμα κλπ. Σε αυτή τη λογική το νομοσχέδιο έρχεται να απαντήσει στο τι είναι αυθαίρετο και στο πώς νομιμοποιείται ή κατεδαφίζεται. Η αυθαίρετη δόμηση έχει τα δικά της χαρακτηριστικά στις διάφορες φάσεις της, όπως εξελίχθηκε. Όλοι οι αντίστοιχοι νόμοι του παρελθόντος είχαν κοινό χαρακτηριστικό την αυστηροποίηση των κυρώσεων, δηλαδή φυλάκιση, πρόστιμα και την κατεδάφιση των αυθαιρέτων. Δηλαδή, κάθε φορά οι νόμοι αυτοί εξαιρούσαν από την κατεδάφιση μια προηγούμενη κατάσταση αυθαίρετων με κάποια εισπρακτική λογική και επιβάλλανε αυστηρές κυρώσεις για τα νέα αυθαίρετα. Λοιπόν, την ίδια φιλοσοφία συνεχίζεται και εσείς σήμερα. Θεωρείτε το πρόβλημα ότι είναι διοικητικού χαρακτήρα και κυρώσεων και τι κάνετε? Προβαίνετε σε συγκεκριμένες ρυθμίσεις του ηλεκτρονικού κεντρικού ελέγχου από διοικητικής πλευράς. Στην κατεύθυνση αυτή νομιμοποιείται πλήρως η χρήση drones από τους καταγγέλλοντες με την ανάθεση σε ιδιωτικές εταιρείες της συλλογής κάθε πληροφορίας. Για άλλη μια φορά, το τεχνικό επιμελητήριο παίζει το ρόλο του μεσάζοντα, το χρησιμοποιείται σαν μικρό υπουργείο, αναλαμβάνοντας τη λειτουργική και τεχνική υποστήριξη της ανάλογης ηλεκτρονικής πλατφόρμας εντοπισμού αυθαιρέτων, αλλά συνολικά της δικής σας αντιλαϊκής πολιτικής. Η χρήση ιδιωτών μηχανικών ελεκτών δόμησης συνεχίζεται, ιδιωτικοποιώντας αρμοδιότητες του δημοσίου και διευρύνεται το δρόμο της περαιτέρω υποστελέχωσης των υπηρεσιών των ειδών. Όμως, είναι επικίνδυνο
το άρθρο 91, όπου ιδιώτες και κάθε λογής φορέας συντάσσουν πολεοδομικά σχέδια για τα τεχνικά έργα υποδομής. Μιλάμε για δρόμους, για ενεργειακά δίκτυα, για δίκτυα αποχέτευσης και ίδρευσης, διαχείρισης απορριμμάτων και αποβλήτων και άλλα, τα οποία εκτελούνται και κατασκευάζονται με έξοδά τους. Ταυτόχρονα, η ορθή άρτια βάση τεχνικών προδιαγραφών εκπαίωνιση των μελετών θα επιβεβαιώνεται από ανεξάρτητους μηχανικούς που θα επιλέγει ο ίδιος ο φορέας. Πραγματικά επικίνδυνο άρθρο για την ασφάλεια του πληθυσμού, αφού δεν μπορεί ο φορέας που επιλέγει εργολάβους για να εκτελέσει έργα τεχνικής υποδομής και που προφανώς ενδιαφέρεται να περιορίσει το κόστος αυτών όσο γίνεται περισσότερο για να έχει μεγαλύτερο κέρδος, όμως θα είναι ο ίδιος που θα ορίζει και το μηχανικό που θα το ελέγχει. Δηλαδή, Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει. Προκλητικά απαράδεκτο και επικίνδυνο. Δεν τίθεται καμιά προστασία στην περίπτωση που το αυθαίρετο αποτελεί μοναδική κατοικία και δεν λαμβάνονται υπόψη άλλα κοινωνικού και οικονομικού χαρακτήρα στοιχεία του ιδιοκτήτη του αυθαίρετου. Η κοινωνική σας πολιτική ανύπαρκτη. Κατά τον ίδιο τρόπο, ακόμα και τα παράβολα που πρέπει να καταβληθούν από τους καταγγέλλοντες είναι αποτρεπτικό για τις περιπτώσεις ανθρώπων με οικονομική δυσχέρεια. Οι συγκεκριμένες λοιπόν ρυθμίσεις για την αυθαίρετη δόμηση δεν έχουν να προσθέσουν τίποτε καινούριο σε σχέση με τη βελτίωση του δομημένου περιβάλλοντος, την αποτροπή της αυθαίρετης δόμησης, αφού αποτελούν μόνο μέτρα τιμωρητικά και εισπρακτικά και όχι ουσιαστικά μέτρα αντιμετώπισης και της λαϊκής στέγης όταν τα ενίκια είναι στα ύψη, οι μισθοί τελειώνουν στις 19 μέρες και η φτώχεια εξαπλώνεται ραγδαία. Στεγαστική πολιτική δεν υπάρχει, γιατί δεν αφήνει κέρδος στους καπιταλιστές. Κατά τ' άλλα, κοροϊδεύεται για δήθεν περιβαλλοντική προστασία. Τέταρτον, σε ό,τι αφορά τα ενεργειακά και τη λειτουργία των ΑΠΕ, εδώ αναδεικνύονται τα προβλήματα και οι αντιφάσεις που γεννάει ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής, που έχει θεό του το κέρδος και ποδοπατά τις ανάγκες των ανθρώπων. Το πρόβλημα ποιο είναι? Ότι η παραγωγή ξεπερνάει τη ζήτηση της πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας και τα δίκτυα είναι κορεσμένα. Αυτό οδηγεί σε περικοπές. Ήδη τις εφαρμόζεται και έχουν δημιουργήσει πολλά προβλήματα, όπως να μην επανέρχονται σε λειτουργία το πάρκα αυτόματα μετά την περικοπή ορών και ο κάθε σταθμός να μένει ανενεργός για μέρες μέχρι να παρέμβει ο εξειδικευμένος τεχνικός. Αν και θα μπορούσαν να προμηθευτούν μετασχηματιστοί, όμως δεν είναι διατεθειμένοι να το κάνουν αφού βιώνουν περικοπές, υψηλά επιτόκια και υψηλό κόστος δικτύων. Διαμαρτύρονται ότι υπάρχει διάκριση μεταξύ των σταθμών, κόβονται άλλοι περισσότερο και άλλοι καθόλου. Και μάλιστα, χωρίς να έχει εφαρμοστεί ακόμα υπουργική απόφαση. Τι κάνετε λοιπόν στο νομοσχέδιο? Φέρνετε άρθρα για κόφτες, επιχειρώντας να θεσπίσετε ένα πλαίσιο περικοπών, βάζοντας τις βασικές γραμμές και μετά από τις εργασίες της Επιτροπής θα βγει το τελικό πλαίσιο και οι κατευθύνσεις του. Ουσιαστικά προσπαθείτε να ρυθμίσετε τον ανταγωνισμό για να υπάρχει πάντα κέρδος σε βάρος των εργαζομένων. Όμως η ζήτηση θα αυξανόταν εάν οι τιμές ήταν χαμηλότερες στην κατανάλωση, αλλά αυτό υπονομεύει το κέρδος των επιχειρηματιών των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αφού η παραγωγή γίνεται για το κέρδος και όχι για την ικανοποίηση των αναγκών του λαού. Γι' αυτό προτιμάτε χιλιάδες
χιλιάδες μεγαλοβατόρες να παραμένουν αδιάθετες, να πηγαίνουν στα σκουπίδια και απ' την άλλη η ενεργειακή φτώχεια σε λαϊκά στρώματα να θεριεύει. Ακόμα και σχολεία να κόβεται τη θέρμανση. Μα ζητάτε λευκή επιταγή για την ουσία και τα μέτρα που θα πάρετε και δεν τα ξέρουμε. Δεν ξέρουμε τι θα περιέχονται στην υπουργική απόφαση του άρθρου 117. Λοιπόν, λευκή επιταγή εμείς δεν σας δίνουμε. Το έργο σας είναι βαριά αντιλαϊκό. Γιατί τι ζητάτε, εν λευκό, να προσδιορίσετε ποιος και πόσο θα παράγει, ποιος θα κερδίζει και ποιος θα χάνει, δηλαδή θα διαχειρίζεστε, όχι εσείς προσωπικά, αλλά ο κάθε υπουργός, τις επενδύσεις όπως θέλει. Η διαφάνεια πάει περίπατο, στα λόγια μόνο τη χρησιμοποιεί η κυβέρνηση. Ουσιαστικά δουλειές με κέρδη μοιράζεται. Κι όμως θα μπορούσατε να παγώσετε τις νέες αιτήσεις, έστω βραχυπρόθεσμα. Προημερών στο περιφερειακό της Πελοποννήσου συζητούσαν για να αναγνωμοδοτήσουν σε 4 νέους αιωλικούς σταθμούς και 2 φωτοβολταϊκούς με συνολική παραγόμενη ισχύ, όσοι στα πρώτα εργοστάσια της ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη. Ταυτόχρονα προωθείται από τη μια πιλωτικούς θαλάσσια πλωτούς φωτοβολταϊκούς σταθμούς και υπεράκτια αιωλικά πάρκα και από την άλλη θέλετε να καθορίσετε πλαίσιο περιορισμού παραγωγής σταθμών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Οι αντιφάσεις είναι σύμφυτες με το εκμεταλλευτικό αυτό σύστημα και την αναρχία στο επενδυτικό τομέα και εδώ φαίνεται η ανωτερότητα του κεντρικού επιστημονικού σχεδιασμού στη σοσιαλιστική παραγωγή που βασίζεται και έχει προς ανατολισμό πάντα την ικανοποίηση των βασικών αναγκών του ανθρώπου και ειδικά για επαρκή και φτηνή ενέργεια. Αλλά είχε ήδη αυτό ήδη είχε επιτευχθεί στις χώρες που οικοδομούσαν το σοσιαλιστικό τρόπο παραγωγής και είχαν θέρμανση δωρεάν σε όλους. Σε όλα τα σπίτια, σε όλα τα σχολεία, παντού. Γιατί αξιοποιούσαν τις πηγές ενέργειας που είχαν για τις ανάγκες του κοινωνικού συνόλου και όχι όσο εμπόρευμα για το κέρδος των λίγων. Τέλος, το νομοσχέδιο αυτό υλοποιεί άμεσα, αποφασιστικά και γρήγορα, ό,τι ζητάει και απαιτεί το υπερμνημόνιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι το Ταμείο Ανάκαμψης, προκειμένου να εκταμιευτούν η τέταρτη και η πέμπτη δόση. Είναι προαπαιτούμενα. Γι' αυτό το αφήσατε μια εβδομάδα στη διαβούλευση, αν και είναι τεράστιο, 4 νομοσχέδια μαζί στη συσκευασία ενός. Με διαβούλευση προσχηματική και μας βομβαρδίσατε τα μεσάνυχτα με 3 τροπολογίες που τις είχατε έτοιμες. Όμως δεν θέλατε τους διάφορους φορείς να αποκαλύψουν τους στόχους σας. Προωθείτε τερατουργήματα σε βάρος των αναγκών του λαού για να κερδοφορήσουν σε νέα παιδεία μεγαλοεπενδυτές. Ας το θυμηθούν όμως οι πολλοί στις 9 του Ιούνιου, στις ευρωεκλογές, που είναι τα θύματα αυτής της εκμεταλλευτικής πολιτικής ενισχύοντας τη φωνή του ΚΚΕ. Γι' αυτό, κύριε Πρόεδρε, έχουμε κάθε λόγο να καταψηφίσουμε και κυρίως να ζητάμε την απόσυρση αυτού του καταστροφικού νομοσχεδίου.